προηγουμένου τον κύριο Περιφερειάρχη. Αύριο παίρνω απόφαση στο Δημοτικό μου Συμβούλιο εκ νέου, πέρα από το έγγραφο που κάναμε, και ζητάμε έκτακτη ανάγκη στην Καστοριά. Έτσι. Μπορεί να μας διασφαλίσει ότι μέσω αυτής της διαδικασίας της κήρυξης της έκτακτης ανάγκης θα επανδρωθεί το νοσοκομείο με όλο το απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η υγειονομική κάλυψη από ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και όλο το απαραίτητο, την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για το νοσοκομείο. Και το λέω αυτό γιατί, και θέλω απάντηση τώρα. Γιατί στην παρέμβαση του κυρίου βουλευτή, δεν ξέρω αν προσέξατε, είπε, θεωρείται ουτοπία αν περιμένετε να έρθει προσωπικό καινούριο να προσληφθεί στο νοσοκομείο. Θα καλυφθούμε απλά και μόνο από μετακινήσεις του υπάρχοντος δυναμικού εντός της περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ θα πρέπει να ξέρω τι θα εισηγηθώ στους δημοτικούς μου συμβούλους. Γιατί το να μπούμε σε μια διαδικασία. Ποιος το είπε αυτό που είπες τώρα μόλις, ποιος το είπε ότι θα... Ο κύριος Τσιγκαλάγιας, δεν το ακούσατε? Αυτό που είπε ο κύριος Τσιγκαλάγιας, είπατε. Ναι. Είπε ότι είναι ουτοπία να περιμένουμε... Έχει δίκιο ο κύριος Χεμπατσόγλου, έτσι ακριβώς το είπε. Ότι δεν έρχεται κανένας γιατρός στην Καστοριά. Έχω σημειώσει, δεν τα λέω από το μυαλό μου. Okay. Λοιπόν, και λέω, εγώ δεν μπορώ να αναλάβω, επειδή είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και αξιοπρεπείς πάνω απ' όλα, δεν μπορώ να προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση και να κοροϊδεύω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, τους Δημοτικούς Συμβούλους και κατ' επέκταση τους συνδημότες μου. Θέλω μία ξεκάθαρη απάντηση αν με αυτή την ουσιαστική βαριά πολιτική απόφαση παίρνοντάς την, θα υπάρχει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, κύριε Κυπαζόγλου. Κύριε Κωσουλεπουλέ, και να απαντήσει στη συνέχεια.